Επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής, αλλαγή θέματος και αλλαγή καλεσμένων. Δίπλα μου, ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης, βουλευτής ΣΑΜΟ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και καθηγητής επίσης. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Γιάννης Μάζης, επίσης καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας. Και είναι ένα πάνελ για να συζητήσουμε. Έχουμε εξελίξεις στην Ευρώπη, έχουμε εξελίξεις σε πλανητικό επίπεδο με τον Τραμπ που επηρεάζουν και την Ευρώπη και όλα αυτά επηρεάζουν και τη χώρα μας. Και νομίζω ότι έχει μια δυσκολία να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της. Έτσι είναι, κύριε Κοντογιώργη. Πιστεύω ότι δεν έχει ακόμα εκτιμηθεί και αξιολογηθεί αυτό που έχει συμβεί στην Ευρώπη και ποια είναι η φύση της Ευρώπης για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και γιατί βρίσκεται στην κρίση αλλά και για τις επιλογές που έχει κάνει. Πρώτα-πρώτα, ως προς το πολιτικό οικοδόμημα που κρίνει όλα τα άλλα, είναι ένα πολιτικό σύστημα χωρίς κράτος. Με άλλα λόγια, αυτοί που διαμορφώνουν τις δημόσιες πολιτικές είναι οι ηγεσίες των κρατών, δηλαδή τα κράτη, που όμως, επειδή δεν είναι πολιτιακά συντεταγμένοι όπως ένα κράτος, έχουν το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι εκεί, δηλαδή στο πολιτικό σύστημα της Ευρώπης, εφαρμόζουν την πολιτική ως δύναμη που ισχύει στις διακρατικές σχέσεις. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει κανένα αντίπαλο δέος. Από αυτή την Ευρώπη απουσιάζει απολύτως η κοινωνία. Δεν έχει καν νομιμοποιητικό ρόλο όπως έχει μέσα στα κράτη για τις πολιτικές ηγεσίες. Και συγχρόνως έχει μετασχηματιστεί εντελώς ο παγκόσμιος αλλά και ο εσωτερικός χώρος σε επίπεδο σκοπών. Δηλαδή, ξέρουμε τι σημαίνει η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση σε επίπεδο ισχύος των αγορών που υπαγορεύουν τη θέλησή τους. Εδώ συναντιέται λοιπόν μια Γερμανία που ενοποιήθηκε και ανέτρεψε τους πολιτικούς συσχετισμούς στο κράτος, στο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα, με την αντίληψη περί διακρατικών σχέσεων στην πολιτική, άρα που υπαγορεύει τη θέλησή της, και συγχρόνως με σκοπό πολιτικής που είναι οι αγορές και όχι το συμφέρον των κοινωνιών. Γιατί αυτό δεν το διεκδικεί κανένας. Και οι χώρες που μπορούσαν προηγουμένως να διεκδικούν κάτι και να ισορροπούν επομένως τις πολιτικές που αναπτύσσονταν και υπέρ του κοινωνικού κράτους και υπέρ άλλων πολιτικών που είχαν να κάνουν με τον δημόσιο χώρο, τώρα πια δεν παίζουν κανένα. Τώρα, μα ποιο ήταν δηλαδή όταν φτιάχτηκε αυτή που αποφάσισε να φτιάξει την Ευρωπαϊκή? Στην πραγματικότητα ήταν η οικονομική ενοποίηση. Αλλά όμως, έτσι ξεκίνησε με ΝΕΟΚ. Έτσι ξεκίνησε. Αλλά όμως αυτό μπορούσε να αντισταθμιστεί με ισορροπίες μεταξύ των κρατών. Γιατί υπήρχαν δύο ισχυροί, αλλά ισοδύναμοι, και υπήρχαν και οι άλλες χώρες οι οποίες παρενέβαιναν και επεδιώκεται μία συνένεση, μία ομοφωνία όπως τη λέγανε, άρα αμοιβές παραχωρήσεις. Τώρα αυτό δεν υπάρχει πια. Όταν θέλουμε να σκεφτούμε τι θα κάνει και τι θα αποφασίσει η Ευρώπη, σκεφτόμαστε τι θέλει ο κύριος Σόιμπλε. Αυτό αποτελεί μια ανομαλία για την Ευρώπη. Είναι μια οπισθοδρόμηση, διότι τα ερπιστηροφόρα τώρα είναι το Σόιμπλε, είναι το ευρώ, το ευρώ τώρα. Είναι ο σκοπός των αγορών. Εκεί έχει συμμάχους πάρα πολλούς και έξω από την Ευρώπη, αλλά που μπορεί να συναντήσει και κάποιους αντιπάλους οι οποίοι αναφύονται σιγά σιγά και στο εσωτερικό της Ευρώπης και στην και περισσότερα. Μην ξεχάσουμε ένα πράγμα εδώ. Ίσως πρέπει να το πούμε, αλλά απλώς το επισημαίνω, ότι ο όποιος αντίπαλος του όποιου σκοπού των αγορών, δηλαδή του όποιου κυρίου Σόιμπλε ή όποιου άλλου, δεν είναι ούτε η κλασική φιλελεύθερη η νεοφιλελεύθερη όπως λέγεται, ούτε η αριστερά. Είναι οι αντισυμβατικές δυνάμεις που επικαλούνται την παλιά φιλελεύθερη πολιτική, την κλασική του κράτους και εντός του κράτους, την οποία την έχουν χρεώσει στην ακροδεξιά. Ανεξαρτήτως του τι ρητορική εκφράζει. Ή την διεκδικεί η ακροδεξιά.
Όχι, γιατί μιλάμε για έναν οικονομικό εθνικισμό, επιστροφή σε έναν οικονομικό εθνικισμό. Όχι, δεν είναι εθνικισμός αυτό. Αυτό οικονομικό που, εθνικισμό. Κοιτάξτε, να πούμε... τον εθνικισμό, να τον ορίσουμε διαφορετικά, δεν έχει να κάνει με αυτό που λέγεται σήμερα εθνικισμός. Ο κλασικός φιλελευθερισμός ήθελε την ανάπτυξη με την εντός του κράτους ή με την προστασία του κράτους και με την κινητοποίηση του κράτους. Είτε ήταν ο κεϊνσιανισμός είτε δεν ήταν, αυτή ήταν η λογική του. Σήμερα αυτό χρεώνεται ή πιστώνεται, όπως θέλετε πέστε το, σε αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν όμως έναν λόγο ο οποίος δεν είναι τόσο πολύ συμβατός με τα υπόλοιπα, γιατί θέλει να οριοθετήσει τον πολιτικό του χώρο. Ναι. Δηλαδή ο κύριος Τραμπ ή η κυρία Λεπέν όταν βγάζει λόγους πύρινους κλπ. Δεν το κάνει γιατί αυτός είναι ο σκοπός της. Οι πολιτικές της είναι του κλασικού φιλελευθερισμού ουσιαστικά να τις αναλύσουμε. Αυτό που το κάνει είναι να οριοθετήσει και να κινητοποιήσει το ακροατήριό της. Είναι άλλη, άλλο ζήτημα. Κύριε Σεβαστάκη, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει μέλλον από τη στιγμή που είναι από χώρες και λαούς με διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετική ιστορία, βρέθηκαν αντίπαλοι σε πολέμους. Μπορεί να υπάρχει. Η δυσκολία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι η πολυμορφία, η πολιτιστική ή η ιστορική, ας πούμε, τα διαφορετικά ιστορικά χαρακτηριστικά που την συστήνουν. Νομίζω ότι έχει συμβεί μια ηλικιώδης μετατόπιση από τις παραδοσιακές μορφές αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, αστικού ή άλλου τύπου, στην σύνδεξη ενός μορφώματος οικονομικού, διεθνούς, διεθνοποιημένου, ας πούμε τα funds που αποτελούν τα υπερκράτη και τις υπερκυβερνήσεις, χρειάζονται τη γραφειοκρατία τους, όχι τα κράτη με την παραδοσιακή έννοια, αλλά τη γραφειοκρατία τους. Το βλέπουμε στην Ευρώπη, υπάρχει μια γραφειοκρατία ουσιαστικά τελεστική που διεκπεραιώνει, αλλά αυτό που αποτελεί το κέντρο είναι αυτή η τεράστια μετατόπιση οικονομικής ισχύως, η οποία είναι παγκοσμιοποιημένη, διεθνική και η οποία δημιουργεί και έναν ήλιγκο στις μάζες, ένα άγχος στις μάζες να βρουν ένα σημείο αναφοράς, να βρουν ένα στοιχείο αυτοπροσδιορισμού. Δεν είναι ακριβώς φασισμός λοιπόν, αλλά είναι η έβρεση, η αγωνιώδης έβρεση των μαζών, Εβραίων μαζών, ειδικά αυτών που είναι από τα χαμηλότερα και πιο τραυματισμένα κοινωνικά στρώματα, να βρει σημεία συγκρότησης, αναφοράς και αυτοαναγνώρισης. Παλιότερα, ας πούμε, στις υπόρειες των ποδοσφαιρικών συλλόγων υπήρχαν ομάδες που συνέστηναν μια ενότητα, ψευδοενότητα, χούλιγκανς, ας πούμε. Παλιότερα υπήρχαν οπαδοί κινημάτων όπως οι Hells Angels, ειδικά στον αγγλοσαξονικό χώρο, όπου ουσιαστικά φτιάχναν μία ενότητα, κατασκεύαζαν μία ενότητα, είχαν τα συμβολά τους, είχαν τα σημεία αυτοαναγνώρισης και είχαν και τις συμπεριφορές, δομημένες πειθαρχίες και συμπεριφορές. Αυτό σήμερα, ο οικονομικός ύλιγκος, ειδικά στις μεγάλες εργατικές μάζες που έχουν αφανιστεί στο δυτικό υπόδειγμα, στο δυτικό παράδειγμα, ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής φεύγει από τις χώρες του ιστορικού καπιταλισμού και πηγαίνει στις χώρες της Ασίας. Έχουμε φαινόμενα νεκροπόλεων σήμερα, είτε μέσα στις πόλεις, είτε ολόκληρες πόλεις. Το Ντιτρόιτ της ΗΠΑ είναι μια πόλη φάντασμα. Θυμίζει ένα μηχανικό εαυτό χωρίς να υπάρχει βιομηχανία. Δεν υπάρχει, έχει πάει στην Κίνα. Λοιπόν, σε αυτή την τερατοδία, ας πούμε, όπου το προλεταριάτο βρίσκεται άστεγο, χρειάζεται να επινοήσει μια κεντρικότητα. Έρχονται τα λαϊκιστικά κόμματα. Τα λαϊκιστικά κόμματα τα παραγγέλνει μια λαϊκή ανάγκη. Έχει συμβεί και στο Μεσοπόλεμο αυτό. Και γεμίζουν αυτό το κενό, αυτό το ερώτημα. Λείπει ισχύς. Ζούνε μες στη φτώχεια, υπάρχει μια επιδοματική κουλτούρα που συντηρεί τεράστιους αριθμούς ανθρώπων, αλλά η οποία δεν τους επιτρέπει να κοινωνικοποιηθούν. Χρειάζονται λοιπόν ένα αφήγημα. Ποιο είναι αυτό? Είναι αυτό που συστήνει την επικρατειακή λογική. Πρέπει να κλειστώ έναντι του κακού.
πρόσφυγες. Αυτό όμως είναι γιατί οι κυρίαρχες δυνάμεις απέτυχαν. Απέτυχαν οι κυρίαρχες δυνάμεις όμως. Και να δώσουν συγκεκριμένα προβλήματα σε αυτές τις λαϊκές τάξεις. Οι κυρίαρχες δυνάμεις γιατί πέτυχαν αυτό που ήθελαν. Πέτυχαν να συγκεντρώσουν αμύθιτο πλούτο, να ελέγχουν και να μπορούν χρηματιστηριοποιώντας το καπιταλισμό και την παραγωγή. Και έχασαν τις προϋποθέσεις της αναπαραγωγής τους όμως. Βεβαίως έτσι. Είναι έτσι. Μια νομοτέλεια. Η αυτοκαταστροφική φύση του συστήματος είναι νομοτελειακή. Την έχει προβλέψει ένας γέρον γερμανός φιλόσοφος του 19ου αιώνα. Έχει προβλέψει αυτή την νομοτέλεια. Ότι καπιταλισμό, ο ίδιος καπιταλισμός επινοεί τα μέσα με την οποία θα εξαφανιστεί και θα αναπαράγεται όμως. Δηλαδή η καταστροφή είναι μέρος οργανικό κομμάτι της φύσης του. Δεν παρεμβάλλεται τίποτε, μόνος του λειτουργεί ως αν δεν υπάρχει καμιά. Από ένα σημείο είναι σωστό ερώτημα αυτό. Αν είναι δηλαδή ένα ερώτημα φόρμας, ας πούμε, αν ο ίδιος ο καπιταλισμός ως μια αυτεξούσια αναγκαιότητα. Ναι, από ένα σημείο και ύστερα αυτονομείται. Δηλαδή είναι έξις, όσεις, από ένα σημείο και ύστερα ο πλούτος είναι όχι η υλική του μετάφραση, να μπορώ να αγοράσω ό,τι θέλω, αλλά η απόκτηση ισχύως. Δηλαδή αλλάζει τα υλικά του χαρακτηριστικά και αποκτάει συμβολικά χαρακτηριστικά. Με αυτή την έννοια λοιπόν ο καπιταλισμός αυτονομείται από τις αιτίες που τον παράγουν, είναι ηλικιώδης, συντελείται και τώρα κάνει μια μεγάλη αναστροφή. Το φαινόμενο Τραμπ, όπως και τα φαινόμενα που θα αναδειχθούν κατά τη γνώμη μου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, θα είναι η αναστροφή παροδική ή βάθους, δεν το ξέρω, αυτού του φαινομένου. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο στίχημα. Κύριε Μάτζη, θετικά υπάρχουν σε αυτή την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς, να πω την άποψή μου για τους λόγους δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταφεύγοντας στην κλασική και υπάρχουσα τεκμηρίωση και βιβλιογραφία. Αλεξάνδρ Κοζεύ, 1945, καθηγητής στη Σορβόνη με μαθητές επιφανείς, όπως ο Ρεϊμόν Αρών, όπως ο Μερλό Ποντί, όπως ο Αλτουσέρ, όπως ο Σάρτρ, μαθητές του όλοι αυτοί. Ο άνθρωπος αυτός είναι ένας εμιγκρές Ρώσος, ο οποίος πολιτογραφείται Γάλλος και διδάσκει στη Σορβόνη, εγελιανός φιλόσοφος. Τώρα θα μου πείτε τι δουλειά έχει αυτός ο τύπος με την δημιουργία της Ευρώπης. Λοιπόν, το 1945 γράφει ένα κείμενο, ένα δακτυλόγραφο, το οποίο δεν κυκλοφόρησε. Το έδωσε σε έναν από τους φοιτητές του, τον Φιλιππί, ο οποίος με εντολή του το έδωσε σε συγκεκριμένες ελίτ γαλλικές. Και το κείμενο αυτό έμεινε κρυμμένο, στα κλειδωμένο για την ακρίβεια, στα συρτάρια των γαλλικών κρατικών αρχείων μέχρι περίπου 25 χρόνια, 35 χρόνια, ναι, 35 το χρόνια. Οποίο, τι έλεγε αυτό το μέχρι το 80. Που έμεινε αυτό το κείμενο λοιπόν ονομάζονταν Empire Latin, Λατινική Αυτοκρατορία, και ήταν η πρόταση του Κοζεύ για τη δημιουργία μιας ένωσης η οποία θα έπρεπε να συμπήξει τρεις λατινικές δυνάμεις της Ευρώπης με επικεφαλής τη Γαλλία. Τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, με σκοπό, μαζί με τις αποικίες τους, όπως λέει ο καθηγητής Κοζεύ, ούτως ώστε να λειτουργήσει σαν ένα ενδιάμεσο ανάμεσα, τα λέει επιλέξει αυτά, ανάμεσα στην Αγγλοσαξονική Αυτοκρατορία και την Σλαβοορθόδοξη Αυτοκρατορία. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι τότε υπήρχε Σοβιετική Ένωση κρατεά και λειτουργούσα. Όμως ο Κοζεύ. Νομίζω ότι το εντυπωσιακό είναι ότι έβγαζε απ' έξω τη Γερμανία, η οποία τελικά κατάφερε να κυριαρχήσει. Δεν την έβγαζε καθόλου απ' έξω, την είχε σε ειδική περίπτωση, σας την πω. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Έπρεπε λοιπόν αυτή η Λατινική Αυτοκρατορία να λειτουργήσει σαν ένα μαξιλάρι το οποίο θα απέτρεπε τον πόλεμο μεταξύ των δύο αυτοκρατοριών αφενός. Όπως την περιγράφει ο ίδιος, θα ήταν αρκετά ισχυρή για να αμυνθεί, αλλά αρκετά ανίσχυρη για να επιτεθεί. Και επιπλέον, το μεγάλο της διακύβευμα ήταν πώς θα τυθασεύσει τη Βρετανία
και κυρίως πώς θα κρατήσει κάτω τη Γερμανία. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν κρατήθηκε 35 χρόνια περίπου κρυφό. Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό που μάλλον έβγαλε ένα ή δύο τεύχη, Le Règle du jeu λεγότανε, οι κανόνες του παιχνιδιού, και δημοσιεύτηκε μισό. Από εκεί το πήρε ο Ερικ Ντε Βρις, ο βιογράφος του Αντρέ Κοζεφ, και δημοσίευσε και τρία μικρά κομμάτια, τα οποία ήταν, ας πούμε, οι εκτελεστικοί νόμοι. Πώς θα γινόντουσαν αυτά. Είναι εκπληκτικό να δείτε. Αυτά ήταν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσέξτε, αυτή ήταν τα θεμέλια. Και να λέει, θα πρέπει να απαγορεύσουμε την βαριά βιομηχανία στη Γερμανία, θα πρέπει να τις παίρνουμε εμείς τον άνθρακα να τις δίνουμε επεξεργασμένα προϊόντα, να τις παίρνουμε εμείς τα μεταλλεύματα να τις δίνουμε χάλιβα, να φροντίζουμε έτσι, δηλαδή ουσιαστικά τι λέει, την ΕΚΑΧ. Για να μπορέσουμε να τηθασέψουμε τη Γερμανία, λέει, η οποία τελικώς λέει δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε, να πάει με το αγγλοσαξονικό στρατόπεδο. Όταν λέει το κάνει αυτό, τότε η Γαλλία θα βρεθεί σε δεινή θέση. Πάντως έπεσε έξω. Γιατί δεν έπεσε καθόλου έξω, γιατί η Γερμανία είναι πανίσχυρη τώρα και η Γαλλία είναι σε δεινή θέση. Η Γαλλία έχει αποσυρθεί όμως και το αγγλοσαξονικό στρατόπεδο συγκροτείται σε άλλη φάση σε σχέση με τον Τραμπ. Η Γερμανία μένει να κυριαρχεί. Σε άλλη. Ναι. Εγώ βλέπω τώρα να συγκροτείται ακριβώς όπως λέει ο Κοζεφ. Η παλιά Special Relationship Λονδίνου-Ουάσιγκτον, η οποία μπαίνει σε καθαρά εθνοκρατική βάση πια. Όχι μέσα στα μεγάλα σύνορα, δηλαδή με το Λονδίνο με του Brexit, η Ουάσιγκτον του Τραμπ, και η οποία συνδέεται πάλι. Ξέρετε τι έκανε ο Τραμπ, μια συμβολική κίνηση. Βγάζει από μέσα από το Βαλ γραφείο το μπούστο του Λούθερ Κίνγκ και ποιον έβαλε νομίζετε, τον Τζόρτσιλ. Όλα αυτά, ξέρετε, έρχονται και δεν. Και όταν διαβάσετε το μικρό αυτό βιβλίο, το οποίο, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι φτάνουμε σε μια Ευρώπη η οποία προσπάθησε να κάνει αυτό το οποίο, για το οποίο την δημιούργησαν οι εμπνευστές της όπως ο Κοζεφ, να κρατήσει δηλαδή τη Γερμανία κάτω καλά. Αυτό ήταν και από τους, και τους Αμερικανούς μέσα. Όπως είχε πει άλλος, ήταν βασική σύλληψη του ΝΑΤΟ. Μα να εδώ είναι το θέμα. Την Γερμανία ότι η Ευρώπη, κάτω, την Αμερική μέσα και τη Ρωσία έξω. Αυτό το είπε ο Λόρδος Ισμέη, ο γενικός, ο πρώτος γενικός. Η προέκταση του Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ήταν ίδια, αλλά τώρα έχουμε την... Όχι, προσέξτε. Ο Λόρδος Ισμέη, σίγουρα τη Γερμανία πάνω. Ο Λόρδος Ισμέη, που ήταν ο πρώτος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε ότι με την γνωστή, έτσι, το φλέγμα το αγγλοσαξονικό, είπε ότι κοιτάξτε, λέει, όταν τον ρώτησα γιατί φτιάχτηκε το ΝΑΤΟ, για να κρατήσει, λέει, τη Γερμανία κάτω, την Αμερική μέσα. Και την Ρωσία έξω. Έτσι, και τη Ρωσία απ' έξω. Λοιπόν, αλλά προσέξτε όμως, το ΝΑΤΟ χρησιμοποίησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το είδαμε αυτό από την πτώση της Σοβιετικής Ενώσεως και μετά. Ναι. Πρώτα οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης γίνονται μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά μέλη του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε δηλαδή ουσιαστικά έναν ανταγωνισμό ισχύως στη χερσαία μάζα. Μέλλον υπάρχει. Όχι, για μένα δεν υπάρχει. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί όσο υπήρχε το φόβητρο της Σοβιετικής Ένωσης στο δυτικό κόσμο και φυσικά τα κομμουνιστικά κόμματα τα οποία υπήρχαν στην Ευρώπη προσδεδεμένα στο άλμα της Σοβιετικής Ένωσης, υπήρχε και μια ευαισθησία στο δυτικό κόσμο απέναντι στα εργατικά δικαιώματα, στα συνδικαλιστικά δικαιώματα κτλ. Από τη στιγμή που πέφτει το φόβητρο της Σοβιετικής Ένωσης και δημιουργείται αυτό το κενό εξουσίας, από εκεί και ύστερα παρακολουθούμε τη διαδικασία πρώτα ευρωπαϊκοποίησης, μετά ανατοποίησης και μετά περικύκλωσης και μετά εξουθένωσης. Και εδώ μπαίνει ο Μπρεζίνσκι. Κύριε Κωτογιώργη, συμφωνείτε ότι είναι καταρχήν και γερμανική Ευρώπη και εντελώς έχει μέλλον αυτό το μόρφωμα? Κοιτάξτε, το ερώτημα αυτό απαντιέται με δύο υποθέσεις εργασίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Πρώτα, σε επίπεδο, όπως ρωτήσατε, ταυτότητας, δηλαδή κάτι που να συνέχει όλα αυτά τα διαφορετικά κρατικά μορφώματα που υπάρχουν στην Ευρώπη και που συγκρούστηκαν ιστορικά. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Βεβαίως υπάρχει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα, η οποία είναι πολύ ευρύτερη
και πάνω στην οποία επενδύθηκαν στο ιστορικό παρελθόν πάρα πολλά πράγματα, και δεν είναι το ιστορικό παρελθόν το προχθεσινό, ήδη από τους ελληνορωμαϊκούς χρόνους. Αυτά είναι ισχυρές μνήμες οι οποίες καθοδήγησαν όλη αυτή την υπόθεση από τον 8ο αιώνα, τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν, για να οικοδομηθεί η δυτική ηγεμονία στον κόσμο. Πρώτον να χειραφετηθεί πολιτικά και στη συνέχεια να ηγεμονεύσει τον κόσμο. Υπάρχει λοιπόν μία πολιτισμική διάσταση της Ευρώπης, η οποία είναι ευρύτερη από την πολιτική Ευρώπη, και υπάρχει και το δεύτερο πρόβλημα, ότι μέσα στην πολιτική Ευρώπη, όπως το είπα πριν, την διαχείριση του δημοσίου χώρου, δηλαδή αυτού που είναι το διακύβευμα για την πολιτισμική διάσταση και για τα συμφέροντα αυτών που εντάσσονται στην πολιτισμική διάσταση της Ευρώπης, την έχουν τα κράτη με μέτρο του συσχετισμού δύναμης και όχι με μέτρο μια σχέση κοινωνίας και πολιτικής που θα σκεφτόταν και λιγάκι την κοινωνία. Το δεύτερο είναι στο πώς μπορεί να αλλάξει κάτι, γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, είναι μάλλον βέβαιο ότι θα φτάσουμε είτε σε διάλυση είτε σε συρρήκνωση της Ευρώπης. Σιγά σιγά δηλαδή να διάζουν το πλοίο κάποιοι οι οποίοι θα αισθάνονται ότι είναι ξένο σώμα, ότι δεν τους αφορά. Ήδη συρρήκνονται. Ήδη, αλλά μπορεί ακόμα να σταματήσει κάτι. Να αισθάνονται δηλαδή οι λαοί και οι χώρες ότι η Ευρώπη είναι δική τους υπόθεση και όχι ότι μπήκαν μέσα για να χάσουν και την ευημερία που είχαν. Να σωθεί αυτή η Ευρώπη. Εγώ πιστεύω ναι, αλλά προσέξτε όμως. Να σωθεί. Υπό προϋποθέσεις. Να σωθεί. Να σωθεί. Αναφέρθηκε πριν. Τι έχει προσφέρει το μέχρι τώρα. Να σας πω. Υπάρχει και το ιστορικό παρελθόν πριν από την δεκαετία. Ένα επίπεδο ζωής δεν έχει εξασφαλίσει για όλους τους πολίτες της. Μα εννοείται, αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά κάνατε μια αναγωγή στο τι θα μπορούσε να συμβαίνει στην Ευρώπη και στη δική μας περιοχή, και μεταξύ αυτών που είναι και δεν είναι στην Ευρώπη, αλλά και στην Ευρώπη την ίδια, εάν τα κράτη της Ευρώπης δεν είχαν αυτή την υπερκείμενη πολιτιακή πραγματικότητα που θα ισορροπούσαν κάποιες καταστάσεις για να μην φτάνουν σε εμπόλεμη διαδικασία. Αλλά προσέξτε, υπάρχει ένα κεντρικό ζήτημα που έχει να κάνει και με τα κράτη σήμερα και με την ίδια την Ευρώπη. Πώς αλλάζει αυτή η κατάσταση. Εάν παραμένουμε στο βασικό διαπιστωτικό σχήμα ότι έχουμε τις αγορές που έχουν παντοδυναμία και κάνουν ό,τι θέλουν και υπάρχει ένας καπιταλισμός ο οποίος μεταμορφώνεται αλλά παραμένει πάντα ηγεμόνας, δεν πάμε πουθενά. Οι διαπιστώσεις μπορεί να ανοιχτούν οι αγορές δηλαδή σε μια άλλη μορφή. Ακούστε με. Πρώτα-πρώτα πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι έννοιες που λέμε, που χρησιμοποιούμε, είναι εντελώς εσφαλμένες και κενές περιεχομένου. Τι είναι ο καπιταλισμός? Δηλαδή το κεφάλαιο και η νομισματική οικονομία είναι το πρόβλημα? Ή ποιος ελέγχει το σύστημα της οικονομίας? Και το ποιος ελέγχει μέχρι τώρα είναι αν θα το έλεγε το κράτος ή ο ιδιώτης, κάποιος ιδιώτης. Οι κοινωνίες είναι απούσες από παντού, και στο επίπεδο της οικονομίας και στο επίπεδο της πολιτικής. Λέω λοιπόν εγώ ότι ζούμε. Δεν εκφράζεται τους πολιτικούς. Προσέξτε, δεν εκφράζεται τίποτε. Εκφραζόταν σε μία περίοδο που υπήρχε η ιδεολογία που έφερνε τον πολιτικό κοντά στον πολίτη. Αυτόν που διεκδικούσε να φύγει από τη φεουδαρχία ή τον άλλον που ήθελε τα συμφέροντά του. Να αντέλαξε την ιδεολογία όμως με ένα πιάτο φαγητό. Τελειώσε και η ιδεολογία αυτή τη στιγμή. Το σύστημα όμως, στο οποίο μοιάζει δεξιά και αριστερά, ακροδεξιά και ακροαριστερά ως μία σταγόνα νερού, το αποδέχονται όλοι το ίδιο, είναι το κεντρικό πρόβλημα. Και αυτό το σύστημα, συλλήβδιν όλοι, το αποκαλούν δημοκρατία, αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Δηλαδή, κάνουν το διάλογο για ζητήματα που ανάγονται στο μέλλον, στο οποίο ζούμε και στο οποίο κυριαρχούν οι αγορές, με όρους 18ου αιώνα, ακόμη. Κάποτε πρέπει να αντιληφθούμε λοιπόν ότι αυτό που δίνει την δύναμη στις αγορές είναι ακριβώς ο εγκλεισμός και της πολιτικής και του στοχασμού και των κοινωνιών στο 18ο αιώνα. Είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε σήμερα ότι θα κατέβουμε στους δρόμους
για να αναχαιτήσουμε τις αγορές οι οποίες αποφασίζουν ανά πάσα στιγμή τι θέλουν να κάνουν γιατί ελέγχουν τα πάντα. Εντάξει, πάντως στη δεκαετία του 2000 κατέβαινε πολλοί κόσμος στους δρόμους. Όποιος και να κατέβει, για να πάει αναχαιτήσει τις αγορές και μάλιστα και ανάγκασε, ανάγκασε τουλάχιστον τους ηγέτες των πιο ισχυρών χωρών να κάνουν συνεδριάσεις στα βραχώδη όρη εντελώς απομονωμένοι για να μην τους πλησιάζει ο κόσμος. Τι πέτυχε. Εντάξει, άνοιξε μια συζήτηση. Δεν είναι η ιδεοντολογία ή η απόγνωση που οδηγεί αποτελέσματα. Να είμαστε πρακτικοί. Η ιδεοντολογία υπάρχει όταν δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πράγματα. Πώς θα τα ελέγξουμε λοιπόν? Αυτό το οποίο δεν θέλει κανείς να σκεφτεί σήμερα είναι το κεντρικό. Ανά κάνουμε την επανάσταση των εννοιών μας. Να αποφασίσουμε ότι ζούμε σε μια μοναρχία, ότι την νομοποιούμε πολύ καλά και είμαστε ευτυχισμένοι και ότι αυτή τώρα μπήκατε στο ψητό. Έρχεται λοιπόν, θα έρθει στη συνέχεια να μας παραδώσει, να παραδώσει τον επόμενο, στην Ελλάδα μια Ελλάδα μικρότερη, στην Ευρώπη μια Ευρώπη χειρότερη. Μάλιστα. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα που οδηγεί σήμερα τις κοινωνίες στην απόγνωσή τους, αφού δεν τους δίδεται εναλλακτική πρόταση να νοσταλγούν τους αντισυμβατικούς, τους ακραίους ή τους κλασικούς του φιλελευθερισμού και τον εγκλεισμό τους μέσα στα κράτη όπως το παρελθόν. Μάλιστα. Κάποτε λοιπόν πρέπει να φύγουμε από το αντιδραστικό παρελθόν μας και να μπούμε και εμείς στο μέλλον για να μεταφέρουμε και τις κοινωνίες στο μέλλον. Μάλιστα. Αυτό είναι το κεντρικό δίκτυο. Κύριε Σαστάκη, η επόμενη μέρα ποια είναι της Ευρώπης? Ο κύριος Κωνσταντίνος πάντως, ο τηλεθεατής μας, λέει: η Γερμανία προκάλεσε δύο παγκόσμιους πολέμους και τώρα και έναν οικονομικό. Η Γερμανία δεν έχει αίσθηση των ορίων της δύναμης. Είναι μια ειδική περίπτωση που ιστορικά εξηγείται, αλλά είναι αυτό το οποίο καταστρέφει τον ίδιο το ίδιο το διαβήμα. Καταστρέφει και την Ευρώπη αυτή η Γερμανία, κύριε Σεβαστάκη? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό, πολύ περισσότερο που δεν υπάρχουν αυτές οι κλειστές επικράτειες. Υπάρχει ένας πόλεμος, μια σύγκρουση ισχύους και υπάρχουν και κρίση, τεράστια κρίση στα μοντέλα αντιπροσώπευσης, τα οποία όντως είναι παροχημένα. Δηλαδή, αυτό που λέμε κοινωνία, που είναι ένα αντιφατικό μόρφωμα, δεν βρίσκει τα εργαλεία με τα οποία μπορεί να επηρεάσει παρά μόνο περιφερειακά. Δεν υπάρχουν τα εργαλεία, διότι όταν έχουμε πλήρη έλεγχο των πληροφοριών, έχουμε πλήρη διασύνδεση του τραπεζικού συστήματος, έχουμε πλήρη κατοχή των εργαλείων επιρροής, οικονομικής επιρροής και στρέψεις προς τα δω ή προς τα εκεί. Το έχει αποδείξει και η Goldman Sachs, το έχουν αποδείξει και η κρίση, ο τύπος της κρίσης από το 2008 και μετά. Νομίζω ότι τα εργαλεία διαμεσολάβησης έχουν ξεπεραστεί. Πολιτικά εργαλεία διαμεσολάβησης πολιτικής έχουν ξεπεραστεί. Σήμερα το ερώτημα είναι, προσπαθούν οι πιο ορθολογιστές να βρουν ένα μετριασμό από την ίδια την αυτοσυντήρηση του συστήματος. Να δει δηλαδή το σύστημα ότι αρχίζει να γίνεται βλαπτική αυτή η αποχαλήνωση, αυτά τα τεράστια τρεις ας πούμε που βγαίνουν εκτός οικονομίας όταν ο κόσμος πεθαίνει, τεράστια, απίστευτα νούμερα, ονομαστικά χρήματα φυσικά, τα οποία είναι εκτός αγοράς, όταν ο κόσμος πεθαίνει, να αρχίζει να γίνεται βλαπτικό για το ίδιο, το σύστημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι αυτού η μορφή οικονομίας είναι εκτός οικονομίας, εκτός παραγωγής. Δηλαδή αποσυσχετίζεται από το αγαθό, αυτό που φτιάχνει γιατί είναι αναγκαίο για σένα, φεύγει από αυτό. Αυτό είναι ο φορμαλιστικός καπιταλισμός, ο χρηματιστηριακός καπιταλισμός. Είναι αυτό ότι ξεκολλάει από το αγαθό και γίνεται ένα αφήγημα. Ένα γενικό οικονομικό αφήγημα. Αυτό είναι το χρηματιστήριο σύμπτωμα. Αυτό είναι οι μετοχές, αυτό είναι τα προϊόντα τα τραπεζικά. Πώς σταματάει αυτό? Νομίζω λοιπόν ότι είναι αυτοκαταστροφικό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει με μια ορθοφροσύνη, με μια λογική, κυρίως με την κινητοποίηση. Περιγράφεται και οι τρεις καθηγητές μια διαδικασία αυτοκαταστροφής του συστήματος. Αλλά παρόλα αυτά, όταν σας ρωτάω, εάν αυτή η ερώτηση. Για να βοηθήσουμε τη διαδικασία, όχι για κάτι άλλο. Γιατί εγώ θέτω πάντα το ερώτημα στον εαυτό μου. Πώς γίνεται να είναι δημοκρατία και να παράγει ολιγαρχικές πολιτικές? Είναι ένα ερώτημα βέβαια συγκινητικό, αλλά εγώ, όχι συγκινητικό, θέτω το ερώτημα λοιπόν πρακτικά. Εάν για να αποφασίσει οποιαδήποτε κυβέρνηση στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής, έπρεπε να ερωτηθεί σε τελευταίο βαθμό με έναν τρόπο η κοινωνία για κάθε σημαντική απόφαση που θα ληφθεί σήμερα, αύριο και μετά, για κάθε μέρα. Όχι με την υποψηφιότητα, μην σκεφτείτε αυτό, δεν εννοώ αυτό. Να ερωτηθεί, που βρίσκουμε τον τρόπο, οι πολιτικές για να αποκτήσουν ισχύ, όπως και οι νόμοι,
θα έπρεπε να είναι διαφορετικές. Ακούστε, έχει τρωθεί πυρηνικά ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία, αυτό που λέμε το αντιφατικό μόρφωμα που λέγεται, το ονομάζουμε κατά παραχώρηση κοινωνία και το οποίο είναι ένα σύνολο από αντικρουόμενα συμφέροντα, έχει τρωθεί ο τρόπος με τον οποίο κάθε μονάδα ή κάθε, ή κάθε ομάδα κατανοεί τον εαυτό της. Δηλαδή αυτό που λέγαμε παλιά ταξική... Άθισμα ατόμων η κοινωνία. Η κοινωνία βγάζει τη συμπίκνωση μιας απόφασης από τη διαδικασία. Αυτό είναι το δραματικό. Έχει και λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης υπάρχει μια απόλυτη εξατομίκευση. Είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Ο καθένας νοεί τον εαυτό του. Η θέσμηση κάνει το συλλογικό του ατόμα. Να ολοκληρώνω την ερώτηση και μετά να παρέμβει. Αυτό που λέτε είναι το σημαντικό. Ο καθένας κάνει διαγγέλματα. Βλέπετε ένα διαγγελματικό λόγο. Το βλέπετε εσείς οι δημοσιογράφοι, το Facebook. Ένας λόγος είναι άνθρωποι οι οποίοι απευθύνονται στο υπερπέραν. Έχουν μια μεσιανική ταυτότητα σιγά σιγά και γι' αυτό είναι απολύτως εξατομικευμένη πια η έννοια της ταυτότητας. Δεν υπάρχουν συλλογικές ταυτότητες, θράβονται, διαλύονται οι συλλογικές ταυτότητες. Είναι ένα μεγάλο πολιτιστικό επίπεδο. Και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό, Γιώργος? Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι θα βρει τις ποιότητες του, θα βρει την οριμότητά του και θα γίνουν οι συνάψεις σε μια μεταγενέστερη φάση. Δηλαδή, όταν πια μπορέσει να εξοικειωθεί με αυτό το θαύμα της εξατομίκευσης που συμβαίνει. Αλλά εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να βρω εύκολο συνταγολόγιο. Νομίζω ότι η κρίση πείνας, που είναι κάτι πολύ υλικό που υπάρχει, κοινωνίες του πρώτου κόσμου, μεγάλα τμήματα του πρώτου κόσμου, είναι σε ένα επίπεδο γκάνας. Το 1 τρίτο ας πούμε, των κοινωνιών του δυτικού υποδείγματος ζουν σε πρωτόγονες συνθήκες. Η έννοια της παραγκούπολης, πέρα από την αρχιτεκτονική της ιδιοτυπία, είναι μια τρύπα στο αστικό συνεχές. Έχω το αστικό συνεχές, αυτό που έλεγε, κράτος, διαμεσολάβηση, κόμματα, διαμέρισμα, αστικές συνήθειες, συγκοινωνίες, υποδομές, και ξαφνικά έχω την τρύπα, έχω το τίποτα. Το ασυνεχές λοιπόν αυτό παράγεται μέσα στο δυτικό υποκοσμίγμα. Άρα πώς αυτός μπορεί να κατανοήσει τον εαυτό του και ποια είναι η σύμπνοια, η γυτνίαση με την οποία μπορεί να συνδεθεί με τον προλετάριο που μένει στις εργατικές πολυκατοικίες, ας πούμε, αυτό το παροχημένο θαύμα. Αυτά είναι ερωτήματα που δεν απαντιόνται εύκολα ούτε μέσα από την κριτική της πολιτικής διαμεσολάβησης. Δίνεται ένα υπόβαθρο. Το τελικό ερώτημα όμως είναι εάν αυτό το μόρφωμα, εγώ το λέω μόρφωμα, γιατί δεν ξέρω πώς άλλος να το πω, η Ένωση τέλος πάντων, είναι, ενώ χάνει την αρχή της δημοκρατίας στην οποία φτιάχτηκε, την ειρήνη, την οποία θέλει να διασφαλίσει, την αλληλεγγύη στον τρόπο λήψη των αποφάσεων και τη διαχείριση των κοινών. Επικλήσεις. Εάν όλα αυτά χάνονται, έτσι, και χάνεται η νομιμοποιητική της βάση, εάν πρώτον μπορεί να διατηρηθεί και δεύτερον αν αξίζει να διατηρηθεί. Θα ξεκινήσω αυτό το ερώτημα από τον κύριο Μάζη για να κλείσουμε. Σε συνέχεια. Γιατί ως προς αυτά νομίζω λίγο πολύ συμφωνούν όλοι. Μπορεί να λένε ότι χάνεται η δημοκρατία, μειώνεται η δημοκρατία λιγότερο ή περισσότερο, αλλά δεν διαφωνεί κανείς ότι έχουμε μια μείωση, μια έκπτωση. Δεν έχουμε αυτό. Δημοκρατία. Ναι. Δεν είναι ότι γίνεται λιγότερη. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Αν δεν αποφασίσουμε αυτό, δεν συζητάμε για τίποτα άλλο. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας δηλαδή. Ναι. Μιλώντας για τον 18ο αιώνα, για τον Λουδοβίκο. Τι λέτε, κύριε Μάζη? Εκείνο το οποίο λέω είναι, και συμπυκνώνοντας μερικά από αυτά τα λεχθέντα από τους προλαλήσαντες, θα έλεγα ότι είμαστε στη φάση, και θα απαντήσω και στο ερώτημά σας, δεν θα το αποφύγω, που η σοφία του 19ου αιώνα μετατρέπεται σε γνώση των 20ων αιώνα και η γνώση μετατρέπεται σε πληροφορία τον 21ο αιώνα. Άρα έχουμε μία, κατά την κρίση μου, πτωτική τάση. Κωδικοποιητική. Έτσι, σοφία, πτώση επίπεδου γνώση, πτώση επίπεδου πληροφορία. Αυτό είναι και η εξατομίκευση που είπε προηγουμένως ο κύριος Σεβαστάκης. Και αυτή η εξατομίκευση είναι διάλυση. Και βεβαίως αυτή η διάλυση είναι πάρα πολύ χρήσιμη, για να το συνδέσω και με αυτά που είπε ο καθηγητής ο Γιώργος Κοντογιώργης, είναι αυτό το οποίο δημιουργεί αυτό το χυλό, ο οποίος χυλός κυβερνάται πλέον από μια τεχνοδομή, τεχνοδομία πρόσωπη,
Και εδώ είναι η αναζήτηση του παλιού, για να γυρίσω πάλι σε αυτό που είπε ο Κοντογιώργης, ναι, και να προσπαθήσει να αμυνθεί σε αυτό. Και βλέπω το εξής περίεργο, ότι αυτή τη στιγμή αυτοί οι ανταγωνισμοί ισχύως, διότι εγώ ως γεωπολιτικός αυτούς μελετώ, αυτοί οι ανταγωνισμοί ισχύως τι κάνουν? Ξαναγυρνάνε στη μορφή του εθνισμού. Προσέξτε, δεν μιλάω για εθνικισμό, μιλάω για εθνισμό, για συγκέντρωση στο εθνοκρατικό κέλυφος, το οποίο προσπαθεί να αναδιοργανώσει τις μονάδες οι οποίες μπορούν να προστατεύσουν τον πολίτη. Γιατί κακά τα ψέματα, άλλο να είσαι πολίτης σε έναν πλανήτη 7 δισεκατομμυρίων και άλλο να είσαι πολίτης σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Έχεις άλλη οντότητα, άλλη παρουσία, άλλη βαρύτητα. Άλλο σταθμοδείκτη, όπως λέμε εμείς οι γεωγράφοι. Συνεπώς, εάν η Ευρώπη δεν αντιληφθεί τάχιστα ότι πρέπει να φέρει σε αυτήν τη διαλεκτική αντίθεση, γιατί εγώ τον βλέπω σαν διαλεκτική αντίθεση, δεν τον βλέπω, δεν τον δαιμονοποιώ, δεν τον ειρωνεύομαι, δεν τον κοροϊδεύω. Αυτό το χάος, το οποίο ας το πούμε ότι είναι μια θέση α διαλεκτική, έχει σαν απάντηση μια διαλεκτική αντίθεση που λέγεται Τραμπ και με όλα τα κοσμητικά που του έχετε δώσει μέχρι τώρα, και η σύνθεση αυτή θα δημιουργήσει μια νέα θέση. Το ζητούμενο λοιπόν, το οποίο είναι σε ένα επίπεδο πιο πάνω, είναι αυτή η νέα θέση. Αλλά αυτή η νέα θέση χρειάζεται ορθολογισμό για να τυθασευτεί η διαδικασία με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να πάμε στη νέα θέση. Μάλιστα. Δεν βλέπω τους Ευρωπαίους όμως, που δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει Ευρωπαίος, γιατί δεν το πίστεψαν ποτέ. Το πιστεύω ακράδαντα. Γι' αυτό σας λέω ότι επρόκειτο για ένα κατασκεύασμα ενός στρατοπέδου, του οποίου η σπονδυλική στήλη ήταν ο άξονα Λονδίνου, ο Ουάσιγκτον, απέναντι σε ένα άλλο στρατόπεδο. Αν δεν καταλάβουν ότι τώρα έρχεται η ώρα να ξανασυζητήσουν τις επικλήσεις που είπε ο κ. Σαββαστάκης προηγουμένως, και συμφωνώ με τον όρο, και να τις κάνουν πραγματικότητα, τότε φοβούμαι ότι αυτή η Ευρώπη όχι μόνο 18 μήνες δεν θα κρατήσει που είπε ο νέος πρέσβης, ο Αμερικανός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πολύ λιγότερο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα που έχουν να κάνουν με τις έννοιες που χρησιμοποιούμε. Θέτω πάντα το ερώτημα, αλλά δεν παίρνω ποτέ απάντηση. Τι προκαλεί την εκμετάλλευση? Το κεφάλαιο ή μήπως η ιδιοκτησία στο σύστημα? Για να το σκεφτούμε λίγο. Δεύτερον, τι είναι αυτή η κοινωνία? Γιατί τόσος τρόμος απέναντι στην κοινωνία? Γιατί θέλουμε τόσο πολύ να τη χαρακτηρίζουμε ως μια άμορφη μάζα που είναι διαφοροποιημένη? Πάντα ήταν διαφοροποιημένη η κοινωνία. Δεν έχουμε κάτι που το ανακαλύπτουμε σήμερα. Έχουμε μια τρομακτική μεταβολή όμως στις κοινωνίες σήμερα. Από την κοινωνία με πολιτική συμπεριφορά μάζας στην κοινωνία που έχει πολιτική ατομικότητα. Αν δεν θελήσουμε να το αντιληφθούμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τι είναι τέλος πάντων η κοινωνία. Η κοινωνία δεν είναι το άθροισμα των ατόμων και το άθροισμα των απόψεων που έχει το κάθε άτομο μέσα στην κοινωνία. Είναι το αποτέλεσμα μιας θεσμημένης πραγματικότητας, όπως είναι η Βουλή. Βουλευτές, ο κάθε βουλευτής δεν είναι η Βουλή. Ναι. Η Βουλή είναι το άθροισμα των βουλευτών που είναι θεσμημένη σε θεσμική λειτουργία και μέσα από τις διαδικασίες αυτές βγαίνει το καταστάλαγμα μιας απόφασης. Αυτό λοιπόν έχει λυθεί. Δεν εκφράζει την κοινωνία όμως αυτή η Βουλή. Είναι πολύ απλό, για να το πούμε με τα λόγια αυτών. Συμπυκνώστε εδώ για να κλείσουμε. Μία λέξη. Ναι. Το συζητούσαν. Η ολιγαρχική αντίληψη στην αρχαιότητα του Πλάτωνα και των άλλων έλεγαν ότι οι κοινωνίες πρέπει να αναπέξουν γιατί δεν ξέρουν, διότι είναι χυλός, ναι, και όλα τα άλλα. Ναι. Και έρχεται ο Αριστοτέλης και του λέει: τι είναι αυτά που λες, ανοησίες, άνθρωπέ μου? Οι κοινωνίες βγάζουν τις σωστές αποφάσεις και προς τους συμφέρον τους. Επειδή ακριβώς είναι διαφοροποιημένες και διαφορετικές, αλλά υπάρχει η θεσμημένη βάση που βγάζει τη συμπίκνωση. Το θέλουμε για να μπούμε ξανά στην πρόοδο ή να παραμένουμε δέσμοι σε αυτό το παρελθόν? Και το λέω αυτό όχι γιατί είναι ρητορικό, γιατί κάποτε πρέπει να αντιληφθούμε ότι η αλλαγή δεν θα γίνει με δεοντολογία επειδή θα έρθει ένας Τραμπ ή κάποιος άλλος. Ο Τραμπ θα κάνει ό,τι έκανε και ο άλλος με άλλους όρους. Κύριε Σαββαστάκη, αυτό είναι το κλείσιμο. Εγώ θέλω να κλείσω με έναν τίτλο όμως, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας. Πιο αισιόδοξα,
Εάν χαθεί η Ευρώπη, τη βρίζουμε ή την λιδωρούμε, εντούτοις υπάρχουν ορισμένα δικαιώματα, υπάρχουν ορισμένα κεκτημένα δικαιωματικού χαρακτήρα ή πολιτιστικού χαρακτήρα. Νομίζω αν χαθεί η Ευρώπη θα την αναπολούμε, θεωρώντας αυτό το ότι υπάρχει μια επικράτεια στοιχειώδους ελευθερίας και στοιχειώδους ισορροπίας ή τουλάχιστον που δίνει τα εργαλεία δικαίου για να μπορείς να την διεκδικήσεις. Μάλιστα. Και εγώ δεν θα το ήθελα αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις. Ναι, γιατί πιάσαμε και το βάθος σε συζήτηση υποδομής. Μια φορά εγώ δεν θα ήθελα ένα Brexit. Θα ήθελα ένα γερμανικό exit. Μάλιστα. Για να μείνει η Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε. Πρέπει να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο. Όχι, ναι, ένας όρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις. Μπορεί να επανέλθουμε. Ευχαριστούμε της ευκαιρίας, Μάκη. Ευχαριστούμε για εσάς, κυρίες και κύριοι, που είσαστε μαζί μας. Παραδίδουμε στον Εμίλιο Λιάζο και στο Κόντρα 24. Και μην ξεχνάτε, αύριο το πρωί, Κόντρα News στα περίπτερα και κόντρα news.gr για 24 ώρες ενημέρωση. Καλό βράδυ.